Στο δεύτερο λεπτό του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός Απόλλωνας 0-0 με τον τέταριστο κόρνερ από μάκρυν από την άλλη πλευρά ο Κολυσιδάκης και έχουμε το δοκάρι από τον Τσαλουχίδη. Αντεπίθεση τώρα γρήγορη του Ολυμπιακού. Μέσα στην περιοχή ο Μιτσέας θα χάσει την μπάλα. Καλογερόπουλος μόνος του. Καλογερόπουλος θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ. Είναι ο Ντέταρη που κάνει το καινούριο σουτ. Απομακρύνει ο Μιτσέας και ο Μητρόπουλος το τελικό σουτ. Αου την μπάλα. Και ο Αθανασιάδης τώρα θα περάσει για τον Απόλλωνα στην αντεπίθεση. Τρέχει γρήγορα για να τον βοηθήσει και ο Γιούρισιτς. Αθανασιάδης μαζί με τον Αποστολάκη. Αθανασιάδης από τα πλάγια για τον Γιάφτοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γιάφτοβιτς έχει πέσει εκεί ο Ταλικριάδης και μπλοκάρει την μπάλα. Γιούρισιτς. Γιούρισιτς τώρα για τον Γιάφτοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γιάφτοβιτς θα προσπαθήσει να πατήσει την μπάλα όμως τελικά. Θα πατήσει την μπάλα ο Γιάφτοβιτς και χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα ακριβώς το 45ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Ντέταρη. Άνοιγμα θαυμάσια που κάνει για τον Τσαλουχίδη ο Ντέταρη. Τσαλουχίδης τώρα εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή και τον Αναστόπουλο γκολ. Γκολ από τον Νίκο Αναστόπουλο στην θαυμάσια σέντρα που έκανε ο Τσαλουχίδης από τα αριστερά. Ξεπετάχτηκε θαυμάσια και έντεχνα ο Νίκος Αναστόπουλος και στο 51ο λεπτό θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Απόλλων Αθηνών 1-0. Η θαυμάσια. Ο Ολυμπιακός αναπτύσσεται με πιο γρήγορο ρυθμό σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Από τον Ντέταρη το άνοιγμα που κάνει για τον Παχατουρίδη. Παχατουρίδης τώρα μόνος του. Παχατουρίδης θα κάνει το δυνατό σουτ. Από αποκρίνει εκεί είναι ο Αναστόπουλος μόνος του. Και η μπάλα είναι out, η corner. Τελικά out δείχνει ο διαιτητής. Ντέταρη. Ντέταρη τώρα με την μπάλα. Θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Χανιώτη. Πάντα ο Ντέταρη με την μπάλα. Ευνοϊκή η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ντέταρη μόνος του τώρα. Ντέταρη θα θέλει να τα κάνει όλα. Ντέταρη πλασαριστά προσπάθησε να κάνει και τον goal. Και κάνετε μια μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Αναστόπουλος και ο Χατζίδης από την άλλη πλευρά ήταν μόνοι τους.